στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ ωραία. Την πίτα τους έκοψαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Πύργου σε γνωστό εστιατόριο της πόλης. Με την εκδήλωση να πραγματοποιείται παρουσία του Σεβασμίου του Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης, κυρίου κυρίου Αθανασίου, ο οποίος ευλόγησε και την πίτα, ευχόμενος παράλληλα στους αστυνομικούς υγεία και δύναμη, προκειμένου να συνεχίσουν με επιτυχία το δύσκολο έργο τους. Οι οικογένειες να είναι εύρωστες, να είναι γεμάτες από λίγα καθαρά, και περισσότερο το αστυνομικό τμήμα του Πύργου να είναι δυνατό. Για να μπορεί να εκπληρώνει το έργο του, να είναι δίπλα στον πολίτη για να το βοηθάει και να το ενισχύει, αλλά και πρώτα όλη η ελληνική αστυνομία, όχι μόνο τη Ηλίας αλλά όλη τη πατρίδα μα, γιατί πράγματι εσείς προσφέρετε ένα μεγάλο έργο. Γιατί εσείς πράγματι τρέχετε με κίνδυνο τη ζωή σα για να προφυλάξετε εμάς τους ανθρώπους, τους απλοϊκούς, για να διασφαλίσετε τις περιουσίες μας. Ευχή όλων το 2024 να είναι μια χρονιά με υγεία και ευτυχία για όλους και όσο το δυνατόν λιγότερη εγκληματικότητα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο τη νέα χρονιά. Εύχομαι να είναι καλύτερη από το 2023. Είμαι ευχαριστημένος από εσάς. Με το υπάρχον προσωπικό προσπαθείτε, όπως και άλλες υπηρεσίες, να κάνετε ό,τι μπορείτε. Και για να είμαι γρηγορό, εύχομαι πάλι ό,τι καλύτερο για εσάς, στις οικογένειές σας, για όσα έχετε παιδιά και δίνουν εξετάσεις, κάθε επιτυχία και να είστε πάντα καλά. Να ευχηθώ σε όλους μας χρόνια πολλά, τη δύναμη του Θεού δίπλα μας, ο καθένας στον πόστο του και στο έργο που επιτελεί και ό,τι επιθυμεί πραγματικά ο καθένας μέσα στην καρδιά. Καλή χρονιά, με υγεία, χαρά και ευτυχία. Το προσωπικό του αστυνομικού τμήματος Πύργου είναι επιφερτισμένο με την επιβολή της ένομης τάξης τόσο στην πόλη του Πύργου όσο και στην ευρύτερη περιοχή και με την ευσυνειδησία και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος το οποίο σας διακατέχει έχετε καταφέρει να κερδίσετε το σεβασμό, την αγάπη, τη στήριξη των πολιτών. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όλοι γύρω μας διότι εδώ ζούμε και εδώ δραστηριοποιούμεθα και είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσετε να επιτελείτε το καθήκον σας στο εκαίρεο παρά τα όποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν όχι μόνο σαν υπηρεσία αντιμετωπίζουμε αλλά και ως σώμα γενικότερα τα οποία δεν είναι βέβαια τις παρούσες να τα αναφέρουμε γιατί σήμερα είναι μια μέρα χαράς και διασκέδασης. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και με όσο το δυνατόν ειδικότερα παραστατικά.